αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής ηγεσίας, αριθμής ηγεσίας του Κιάτη. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαθηματικής Εταιρείας και του Παρακτήματος Κορυφίας. Κύριε Διευθυντέ, Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς και παιδιά. Με τη σημερινή μου παρουσία εδώ, για την οποία ευχαριστώ τη Μαθηματική Εταιρεία και το Παράδειγμα Κορυφίας, το οποίο και παράλληλα συγχαίρω για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του, θα επιχειρήσω να προσεγγίσω ευσύντομα το θέμα «Η σημασία των μαθηματικών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη». Λένε, αγαπητοί μου, ότι τα μαθηματικά είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από την ιστορία των εθνών. Το βέβαιο είναι ότι επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την εξέλιξη του κόσμου, συμβάλλοντας σημαντικά στην έκρηξη της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων του ανθρώπινου νου. Η ιδέα της αρρύθμισης πρωτοεμφανίστηκε σαν μια σειρά αριθμών, με τους οποίους ο άνθρωπος προσπαθούσε να μετρήσει τα διάφορα αντικείμενα που έβλεπε γύρω. Οι Αιγύπτιοι αρχικά χρησιμοποίησαν τα μαθηματικά για να ολοκληρώσουν τα χωράφια του κοντά στον ήλιο. Οι Έλληνες στη συνέχεια επηρεάστηκαν από τους λαούς της Ανατολής και δανείστηκαν πολλές από τις γνώσεις τους για να προχωρήσουν παραπέρα τη μαθηματική σκέψη. Πολύ αργότερα, κατά τον 17ο αιώνα, μπήκαν τα θεμέλια της αναλυτικής γεωμετρίας, του ακροστικού λογισμού και της τριγωνομετρίας στην οριστική της μορφή. Ερχόμενοι στη σημερινή εποχή, μπορούμε να υποστηρίξουμε και να επιβεβαιώσουμε επιστημονικά τη σημασία της μαθηματικής σκέψης για την κατανόηση του υλικού κόσμου. Τα μαθηματικά, ως στοιχείο του αναλυτικού προγράμματος, προσπαθούν να βάλουν εντός εισαγωγικών το παιδί από την πρώτη σχολική ηλικία στη θέση του παρατηρητή, που με κατάλληλες λογικές διαδικασίες θα φτάσει στην κατανόηση των μαθηματικών εννοών, οι οποίες με τη σειρά τους θα βοηθήσουν να βελτιώσει την νοητική του ικανότητα, να προσαρμοστεί ευκολότερα στο κοινωνικό περιβάλλον, να αποκτήσει θετικές παραστάσεις από την αλληλεπίδραση με τους συνανθρώπους του, να τονώσει την αυτοεκτίμησή του και την αυτογνωσία του, να μπορέσει δηλαδή να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της κοινωνικής του ζωής. Όπως διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα της διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο είναι αρκετά ενθαρρυντικά μετά τη βελτίωση των διδακτικών βιβλίων, την πλουσιότερη υλικοτεχνική του δομή των σχολείων, το σημαντικό αριθμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών και όλα αυτά, φυσικά, χάρη στις άοπνες προσπάθειες των εκπαιδευτικών της. Στο σημείο αυτό, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι παράγοντες παρόλα αυτά συντελούν στο να δυσκολεύονται ακόμα και σήμερα ένα σημαντικός αριθμός μαθητών μας στην εκπαίδευση των μαθηματικών ενιών. Πολλοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και ερευνητές της εκπαίδευσης προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Τα συμπεράσματά τους μπορούν να συμπυκνωθούν στα εξής. Πρώτον, η ίδια η φύση της μαθηματικής επιστήμης. Η ψυχοπαιδαγωγική κατάσταση της μάθησης. Η φύση της κοινωνίας, η φύση του παιδιού, η φύση των δασκάλων και τέλος ο μηχανιστικός και μνημονικός τρόπος με τον οποίο προσφέρουμε ως σήμερα τις μαθηματικές έννοιες. Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα που εντοπίστηκε, υιοθετήθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών. Είναι η ανακαλυπτική μέθοδος με την ενεργή συμμετοχή του παιδιού στην υποδόμηση της νέας έννοιας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις προϋπάρχουσες δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει το παιδί. Το παιδί, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο προχωρά διαστητικά στην κατανόηση των μαθηματικών ποινιών. Άλλωστε, κατά τον Μπρούνερ, εμπνευστή της ανακαλυπτικής μεθόδου, ένας από τους σκοπούς των μαθηματικών είναι η καλλιέργεια της διαστητικής σκέψης του παιδιού. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, κατά τη μαθησιακή διαδικασία στη διδασκαλία των μαθηματικών, επιτυγχάνονται τα παρακάτω. Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς
μέχρι τις γιαγιάδες και τους παππούδες και φυσικά τα παιδιά για τη σκέψη, για το μυαλό. Όλα τα χρόνια οι Έλληνες με αυτό ασχολούνται με μαθηματικά. Ναι, η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα παιδιά αποβραβεύονται πολλά και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γι' αυτό. Ευθύνες όμως. Πολλές ευθύνες. Ευθύνες για εμάς που είμαστε μαθηματικοί, ευθύνες για τα παιδιά για να μπορέσουν σε κάποια φάση μετά αυτά τα μικρά του δημοτικού, μετά από 10 χρόνια, να αναλάβουν τις στήσεις αυτής της χώρας στα χέρια τους. Ευθύνες για τους γονείς να επιλέξουν τους κατάλληλους δασκάλους και να μπορέσουν όλα τα επόμενα χρόνια να δώσουν αυτό που πάντα θέλουν, τον τρόπο που θα σκέφτεται τα παιδιά. Ηγέτης ενός τόπου χωρίς μαθηματικά γίνεται. Δομημένη σκέψη χωρίς μαθηματικά γίνεται. Όχι, γίνεται μόνο τυχαίες επιλογές, οι οποίες τα αποτελέσματα και αυτών όλων είναι τυχαία. Πρέπει να έχουν δομημένη σκέψη, σωστή σκέψη, η οποία την προσφέρει μόνο το μαθηματικά σαν επιστήμη. Τι προσφέρουν συγκεκριμένα όμως αυτοί οι διαγωνισμοί της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας? Βλέπει το παιδί ότι πρώτον δεν είναι ο μπαμπούλας στα μαθηματικά που μερικοί θα θέλανε να λένε πάντα, ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν ασχολείσαι 3 και 4 και 5 ώρες να φτιάξεις χιλιακούς και καλά κάνεις, δεν μπορείς να ασχολείσαι και 3 και 4-5 ώρες για να φτιάξεις το μυαλό σου, το μυαλό που θα το έχεις τα επόμενα 60 χρόνια για να πάρεις αποφάσεις να σκεφτείς. Μακροχρόνια, η ενασχόληση με τα μαθηματικά, τι προσφέρει στο παιδί? Πολύ σοβαρή ερώτηση. Τα πάντα. Από το πώς θα αποδώσει στη δουλειά του, πώς θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή του, τι επιλογές θα κάνει, τι μετράνε στη ζωή του, ποια είναι η υπόθεση, ποιο είναι το συμπέρασμα και ο τρόπος με το οποίο θα μπορέσει να πετύχει το συμπέρασμα. Αυτό που θα ήθελε και θα έχει επιλέξει τον τρόπο για να ζήσει. Από αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε, να υποθέσω ότι σημαίνει ότι. Είναι πολύ μακριά από τα μαθηματικά οι περισσότεροι. Ναι, αλλά σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να προσπαθείτε για αυτό που έχετε πετύχει εδώ. Γιατί πριν από κάποια χρόνια είχε σταματήσει τη λειτουργία της. Πέρασε από κάποια φάση, ένα αλλά θα δεις άξια στελέχη, όπως είναι και η κυρία Κακάκη, και κατάφερε να φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο ο κύριος Σταυρόπουλος, όλοι βοηθήσανε πάρα πολύ, ώστε το παράδειγμα της Μαθηματικής Εταιρείας στην Κόρινθο, που έχουμε πριν πολλά χρόνια φτιάξει, να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και εγώ είμαι ευχαριστητής που είμαι πρόεδρος αυτού του παραδείγματος. Το επόμενο 2-7 σαν βέβαια. 2-5 σαν αντί για 7-5. Είναι αυτό. Ότι του παραγγέλνεις φέρνει αυτό. Και βασικά το καλό μου φέρνει και ένα καφέ. Αλλά εγώ θα φωτίσει για να είναι να παίξω. Όχι, δεν θέλεσαι. Και φάγαμε
Έλα, πού είναι ο Τάδε, είναι έξω. Δεν πειράζει, εγώ θα. Thank you.
Y
Κυρία Καλαβά. Μπράβο. Έλα από εδώ όμως. Συγχαρητήρια. Θα πρέπει το καμαρό σου πολύ. Βουδικό αρχαία σχολή του Βάθης Ιωάννης, Γέρνη Δερμίδας, Γιώτης Παναγιώτης, Χέκτης Σάρα Μαρία, Βαγιανός Μάριος, Γιώτα Γενική, Λέκα Δημήτριος, Λάλεζα Δημήτριος, Ρούσα Δημήτριος, Σωτήριος Συνόμη. Παρακαλείτε και κοντάστε τους καλύτερες, κοντάστε.
Ολυμπιακός Άγγελος. Δημοτικό Κορίνθου, Κυρκέρδη Εμιλιάνο, Πανοπούλου Χριστίνα, Δαλακλήδης Δημήτριος, Μουβούλη Ελένη, Καρσιώτης Ηρακλής. Η βράβευση θα βοηθήσει και ο κύριος Πορφύρης, μέλος της Διοικητικής σας Επιτροπής Καθηματικής Εταιρείας.
25 δημοτικό. Νικολόπουλος Ηλίας, Διονυσόπουλος Σταύρος, Σαράτση Ιουλία. Παρακαλείτε διδάσκοντες. Thank you.
Εδώ τελείωσε η φετινή.